Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Βασιλιάδου, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα σας. Βλέπω ότι μετατοπίζεται και στα σχολεία των ενδιαφέρων μας. Έχουμε μετά από καιρό αναστολές τμημάτων και στα σχολεία της περιοχής μας. Ναι. Τι μπορούμε να πούμε εδώ τώρα, πού έχουμε τα θέματα? Έχουμε αυτή τη στιγμή 5 τμήματα σε αναστολή. Ναι. Βέβαια το ένα είναι σε τμήμα που ήδη είναι κλειστό, είναι ένα τμήμα λυκείου, οπότε δεν... Είναι τυπικά κλειστό, αλλά είχε κλείσει ήδη το τμήμα. Μάλιστα. Οπότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Άρα λοιπόν έχουμε τμήμα, σε ποιο λύκειο είπαμε? Υπάρχει ένα τμήμα στο τρίτο, στο πρώτο γέλ. Στο πρώτο γέλ. Ένα τμήμα, ναι. Μάλιστα. Ναι. Αλλά η λειτουργία του σχολείου είναι ήδη κλειστή, οπότε δεν οπότε είναι σαν να είναι όλο το σχολείο, μάλιστα. Ωραία. Μετά έχουμε το τρίτο γυμνάσιο Καστοριάς. Εδώ είναι τμήματα. Όλο το τρίτο γυμνάσιο? Όχι, είναι δύο τμήματα. Δύο τμήματα στο τρίτο, ναι, γυμνάσιο, ναι. Μάλιστα. Ναι. Και έχουμε και στο δεύτερο γυμνάσιο Άργους ένα τμήμα. Και ένα τμήμα στο γυμνάσιο Άργους. Μπορείτε να μας πείτε τις ημερομηνίες μέχρι πότε θα είναι κλειστά ή σε αναστολή, μάλλον, συγγνώμη. Στο τρίτο γυμνάσιο το ένα τμήμα, το Γ1, θα είναι μέχρι 19 Τρίτου. Ναι. Ενώ το Γ2 μέχρι 23 Τρίτου. Μάλιστα. Και στο δεύτερο γυμνάσιο του Άργους, το Γ2, θα είναι και αυτό μέχρι τις 19 Τρίτου. Μέχρι 19 Τρίτου, μάλιστα. Οπότε αυτές είναι και οι ημερομηνίες για τις οποίες τα παιδιά θα επιστρέψουν στο σχολείο. Με τηλεκπαίδευση, έτσι, με τηλεκπαίδευση. Μέχρι τότε, μέχρι και τις 19 και 23 Τρίτου αντίστοιχα, τα παιδιά θα κάνουν τηλεκπαίδευση. Μάλιστα. Κύριε Βασιλιάδη, υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί για τη συνέχεια? Η περιοχή μας δυστυχώς αυξάνει με κρούσματα, ναι. Οπότε θεωρούμε ότι και στα σχολεία μας θα έχουμε παραπάνω. Θα αποτυπωθεί παραπάνω. Αυτό και στα σχολεία, λέτε, έτσι. Ναι. Δηλαδή αυτό που βγαίνουμε σήμερα, ίσως να βγούμε και αύριο και μεθαύριο, αν τα πράγματα εξελιχθούν όχι όπως θέλουμε στην Καστοριά, ε. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε, γιατί νωρίτερα με τον κύριο Ξανθόπλο είπαμε τη διαδικασία για το πώς αποφασίζετε, γιατί... τώρα εσείς για αυτά τα τμήματα εσείς αποφασίσατε, έτσι, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ. Ναι, σε συνεργασία πάντοτε και μετά από πρόταση του ΕΟΔΗ. Του ΕΟΔΗ. Εδώ να πούμε ότι, ναι, θα πρέπει λίγο να διατηρήσουμε όλη την ψυχραιμία μας. Ναι. Ξέρουμε ότι πρόκειται για παιδιά και ο καθένας από εμάς για το δικό του παιδί αισθάνεται κάτι ιδιαίτερο. Αλλά θα πρέπει όλοι να φροντίσουμε να διατηρήσουμε την καραντίνα. Ναι. Αυτά τα παιδιά μπαίνουν σε καραντίνα μέχρι τις 19-23 αντίστοιχα. Mm-hmm. Θα πρέπει οι γονείς, η οικογένεια να διαφυλάξει την καραντίνα. Δηλαδή να μην τα αφήνει να βγαίνουν έξω, όταν λέμε πέρα καραντίνα από το, είναι... Πέρα από το τυπικό πρόστιμο που υπάρχει, που, ναι, για μένα δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το σημαντικό είναι να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, την οικογένειά μας και γενικά το κοινωνικό σύλλογο. Έχετε πληροφορίες ότι κάποια παιδιά τα οποία είναι σε καραντίνα βγαίνουν έξω? Σίγουρα θα υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Α, αυτό σίγουρα δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό και θέλει προσοχή. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια επικοινωνία και με τους γονείς όλων των παιδιών για να τους δώσετε να καταλάβουν τι είναι αυτό το πράγμα. Βέβαια, αυτόν τον ρόλο το έχει το κάθε σχολείο. Μάλιστα. Ξεχωριστά. Ναι. Αλλά σίγουρα... Γίνεται αυτό. Γίνεται αυτό. Σίγουρα οι διευθυντές των σχολείων, οι σύλλογοι γονέων των σχολείων, ναι, πρέπει να κάνουν αυτή τη δουλειά, δηλαδή να καταστήσουν σαφές σε όλους. Αυτό ακριβώς, να καταστήσουν σαφές σε όλους, πολύ ωραία το λέτε, ότι... Ότι δεν μπαίνουμε καραντίνα και μπορούμε ανά πάσα στιγμή να βγούμε από την καραντίνα γιατί εμείς είμαστε αρνητικοί. Ναι. Εν δυνάμει, τα άτομα που μπαίνουν σε καραντίνα, παρόλο που μπορεί να έχουν και αρνητικό τεστ, εν δυνάμει μπορεί να νοσήσουν και γι' αυτό είναι σε καραντίνα. Δεν είναι καραντίνα μόνο για να μην πηγαίνουν σχολείο και μετά, ναι, να βγαίνουν έξω βόλτα. Είναι καραντίνα 24 ώρες 24 ώρο. Ναι. Δεν ξέρω αν αυτό είναι απολύτως κατανοητό σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Δεν το ξέρω. Πρέπει να το διαφυλάξουμε.
στο και παρελθόν, ας πούμε, στην περσινή χρονιά είχαμε δει παιδιά που ήταν σε καραντίνα να πηγαίνουν στα φροντιστήρια. Τώρα δεν λειτουργούν τα φροντιστήρια, οπότε δεν έχουμε αυτό το... Λειτουργούν τα μπαγκάκια και οι πλατείες. Ναι, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση... Και τα σούπερ και τα μαγαζιά. Μαθητές σε οποιονδήποτε χώρο. Πρέπει να προστατευτούν και τα παιδιά και οι οικογένειές τους. Έτσι. Ακόμη και στο σπίτι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Μάλιστα. Κύριε Βασιλιάδου, για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Εύχομαι να σταματήσει εδώ, αλλά αν παρατηρήσουμε αύξηση, τότε θα δούμε. Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Βασιλιάδου. Καλημέρα. Γεια. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.